σε 910 κούτες. Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα του Τσέρνομπιλ, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα όλων των εποχών. Ένα δυστύχημα που η τότε σοβιετική κυβέρνηση αποπειράθηκε να αποσιωπήσει. 115.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών ραδιενέργειας, αφού το νέφος της ραδιενέργειας εξαπλώθηκε σε μεγάλο τμήμα και της Ανατολικής Ευρώπης. Η περιοχή μέχρι σήμερα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ ο καρκίνος εξακολουθεί να απειλεί. Διεθνείς οργανώσεις κάνουν λόγο για συνολικά 5.000 κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου του Τσέρνομπιλ, στην Ουκρανία τιμήθηκαν τόσο τα θύματα, αλλά και οι ζωντανοί νεκροί του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσέρνομπιλ. Μέσα στη νύχτα, αλλά και από νωρίς το πρωί, υπό τον πένθυμο ήχο του σήμαντρου, με κατάθεση στεφάνων, αλλά και απόδοση τιμών από στρατιωτικά αγήματα, σύσσωμη η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της Ουκρανίας συμμετείχε στις τελετές για την 30η επέτειο του χειρότερου πυρηνικού δυστυχήματος στα χρονικά, που προκάλεσε το θάνατο 41 τεχνικών τις πρώτες ώρες, αλλά και τη μοιραία για τουλάχιστον 4.000 ανθρώπους έκθεσή τους στη ραδιενέργεια τις επόμενες ημέρες. Το Τσέρνομπιλ όμως δεν είναι μόνο μια αποφράδα ημέρα στην ιστορία της Ουκρανίας, καθώς συνεχίζει να έχει επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων ακόμα και σήμερα. 30 χρόνια μετά, αλλάζοντας τα δεδομένα και στον τομέα της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ήταν τέλη Απριλίου του 1986 όταν η διεθνής κοινότητα πληροφορεί το με καθυστέρηση ημερών τις λεπτομέρειες. Όταν οι προσπάθειες των Σοβιετικών να καλύψουν, αρχικά με χώμα και στη συνέχεια με τσιμέντο, τη διαρροή ραδιενέργειας απέτυχαν. Ένας από τους εργαζόμενους τότε στο εργοστάσιο θυμάται ότι άκουσε την έκρηξη, αλλά αντιλήφθηκε το μέγεθος της καταστροφής μόνο όταν αντίκρισε την κατάσταση στον αντιδραστήρα υπαριθμών 4. Unit 4, you could see the bright light. Μπορούσα να διακρίνω ένα έντονο φως στο σημείο που υπήρχε ο αντιδραστήρας και συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ραδιενεργός του πυρήνας που λαμπύριζε. Τότε κατάλαβα πλήρως ότι δεν ήταν ατύχημα, αλλά καταστροφή. Ακόμα και σήμερα η πόλη Πρίπιατ, δίπλα στο Τσέρνομπιλ, που είχε κτιστεί για τους εργάτες του, παραμένει έρημη, θυμίζοντας την καταστροφή, με το σκελετό του ξενοδοχείου να στέκει, τα απομεινάρια ενός πάρκου διασκέδασης, ενώ ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι γεμάτος με ραδιενεργά απομεινάρια, παιχνίδια και παπούτσια που εγκατέλειψαν έντρομοι οι κάτοικοι. Από τη ζώνη αποκλεισμού που στήθηκε σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων, απομακρύνθηκαν 115.000 άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν ακόμα 180 περίοικοι, όπως η Βαλεντίνα, που ζουν στη σκιά της ραδιενέργειας. Η οικογένειά μας σκόρπισε σε όλη την Ουκρανία, αλλά εγώ και ο σύζυγος αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να μείνουμε εδώ. Στο μεταξύ, στο σημείο 0 του Τσέρνομπιλ, συνεχίζουν να κατασκευάζουν ένα τεράστιο κέλυφος, το οποίο ελπίζουν ότι θα επιτρέψει τόσο τον περιορισμό όσο και στη συνέχεια τη μεταφορά των ποσοτήτων ραδιενέργειας που εξακολουθούν να εκλείονται στο περιβάλλον.